Cari hronia, capita mărăinia, de bucanete. Pui ste, po sa zvrisco, po spera să te grab ste muta ole, cota sa sta po se dico. Ime por li, pofti, si ovox, not, prepina ime, to proto video de corona, prepina ime si ovox. Li pom pite mo gaperhin. Pie sa po fa spira di gadonia corona. Ne, to canu stin youtuber sa vtolei, ti po fa spira di. Ego, pira dios se mardice sa po fa spira. Ένι βόλε με δείξω σε κανένα βίντεο. Αποφάσισα πρώτο να γνωρίσω. Δεν γίνεται να είμαι στη Φωσκόπουλα. Δεν γίνεται, δεν μπορώ άλλο, δεν με χωράει η κάμερα, με βλέπω στις φωτογραφίες και λέω τώρα θα μου ντάρω το φωτογράφο. Όχι. Πρέπει να γνωρίσω να γίνω ψάκομψη. Βέβαια και πρέπει να αλλάξω τις εμφάνισεις σε λίγες μέρες έρχονται οι νέοι μου φουτάδες. Και δεύτερον, τώρα θα βρεθείτε να μου πείτε αποκλείεται. Την τίτλα σας. Συγγνώμη. Αποφάσισα, μετά από όρημη σκέψη, είπα Εργαίνα, είσαι YouTuber, είσαι influencer, επηρεάζεις το κοινό, είσαι ένα πρότυπο, ένα παράδειγμα καλλιμιάς και εσύ εχθέπεις αρνητική ενέργεια, δείχνεις τον κακό μας γι' αυτό. Πρέπει να δείξουμε θετική αύρα. Πρέπει να δείξουμε τα θετικά στοιχεία της Καρύμνου μέσω εσένα, επηρεάζεις τα κοινά. Πρέπει να το κάνεις αυτό. Οφείλεις να δώσεις πίσω στο κοινό την αγάπη που σου δίνει. Ήκατσα και σκέφτηκα αυτά. Και λέω, εγώ θα αλλάξω το περιεχόμενο του βίντεο. Ξέρω πολλοί θα πείτε, σε παρακαλώ, ρε, να μας αρέσει. Όχι, παιδιά, θα αλλάξει. Θα αλλάξει, θα γίνει θετικό, θα γίνει αισιόδοξο, θα κάνουμε πράγματα. Θα σταματήσουμε να κουτσομπολεύουμε, να κρίνουμε όλα. Τι λέτε, καταφέρουμε. Καταφέρουμε. Αλλά. Πάντα υπάρχει ένα άλλο. Ξεκινώ την ιστορία και θα καταλάβετε. Λέει λοιπόν, ο Σατσελάρης, για όσους δεν ξέρετε, ήμουν παντρεμένη με τον Θεόφιλο, ο οποίος αποδίμησε Ισχύριον. Και μετά από αρκετά χρόνια, ρωτεύτηκα, ναι, και αραβωνιάστηκα το Σατσελάρη. Μαυρόστρατος αυτός, έχω από αυτομαγνήτη, μην πω τι. Λέει μου λοιπόν και αυτός, αφού εγώ είχα πει ότι θα αλλάξω, λέει μου πάμε όξο. Πάμε όξο, λέω, σε λεφτό. Να πάμε του λέω. Ωραία μου λέει, αύριο έχω κλείσει, λέει, να πάμε. Λέω και εγώ Μαρή. Είπερ σινούριο φουστάνι, είπερ σινούριο μπαρτό. Παπούτσα από εδώ από εκεί, κάτι πέρλες, ένα κραγιό κότσινο, μη με κρίνετε. Μόνο κότσινο κραγιό φορώ, σε χαίρομαι το κότσινο. Άντε Μαρή να βγεις, άντε Μαρή να ξεσκάσεις αυτός ο μαυρόστρατος, πόσα χρόνια να ζήσει ακόμα. Καταλάβατε. Τίνουμε λοιπόν. Την άλλη μέρα, εντάξει, το βράδυ κόψαμε την πίτα και όλα αυτά. Την άλλη μέρα ξυπνούμε, μου λέει: κάνε τι δουλειέ σου από εδώ από εκεί. Και πάμε λίγο. Το βράδυ, άσε όμορφη, πάω, φτιάχνω το μαλλί μου. Όλα καλά. Τινούμαστε και μπαίνω μέσα στο τρίκυκλο. Μπαίνω μέσα στο τρίκυκλο. Τι πατέρνη. Κανενάτσα. Εκεί είπατε το σοκ. Εν μίλησε ο κακόμοιρο. Αλλά λέει ο Μαρία και μόνο. Και μόνο, πατέρνει το τρίτσικλο, κόψει τη μάσα εκεί, αποφάσισε ότι τον εκόψω. Το σφάχτωμα. Πάμε λοιπόν, σταματούμε, λέει εγώ σε ποιο κέντρο έκλεισε, σε ποιο κέντρο έκλεισε, σε μια ταβέρνα έκλεισε. Δεν πειράζει, θα φάμε. Πάμε λοιπόν, live μουσική. Στο ραδιόφωνο έχει μουσική. Λέει ψητά. Η καρβουνιστήκαμε, μπροστά μας έκανανε μπάρμπετιο και γίναμε μέσα στην καρβουνίλα και μέσα στην καπνίλα. Ξεπεράσω, λέει ο Μαρία, τα γίνει αύρα. Σταμάτα ψοφαρμάκι το στόμα σου. Τάξη, τάξη, μέχρι εκεί. Περιμέναν, η πείνα σε αυτή, λέω, και εγώ περιμένω τις άλλες που θα έρθουν. Λέει, θα έρθει ο Πέρτο, ο Πέτρος, λέει ο Νικόλας, λέει, και ο Νιτζίτας. Αυτούν τις γυναίκες τους. Τάξη, τάξη. Μου έρχονται λοιπόν οι γυναίκες τους και προσπαθώ να μην σχολιάσω. Δεν σχολιάσα, αλλά θα σχολιάσω εγώ τώρα. Κάθεται και αρχίζω να κάνω σκανάρισμα. Η μία ήταν εντυμένη δισκόπαλα πολυέλαιος, δεν ξέρω. Ήταν λοιπόν από τα πάνω έως κάτω γλίτα, αυτό το που στραφταλίζει, που χρυσκοσκόνει. Τα παπούτσα της νάτσα, το κρατσόνι της με γλίτα, το φουστάνι της ήταν τόσο λαμπυριστό που όλοι περνούσαν έτσι δεν μας βλέπασε. Εδώ πάνω, και κλείνε εδώ πάνω, εδώ πέρα είχασε κλίτερ, 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 μέχρι πάνω υπνίδε τα κλίτερ, όξο τα χέρια,
ξύλιανη, το μπράτσο ήταν τριπλό από το δικό μου, άσχητο αυτό, το μαλλί ήταν άλλα Κλεοπάτρα μίζου, τόσο κολλητό που τα φρύδια της είχαν φτάσει εδώ πάνω. Στο ξεπεράσω. Σκουλαρίτσι είχε τις, τους σπολιολιάους στην εκκλησία ή τους σπολιολιάους στους σπολιούς, τους θυμάστε που είχαν κάτι κρυσταλάκια. Να, ξεκινούσε από εδώ ένας σπολιέλιας και κατέβαινε μέχρι κάτω. Γλίντα κι αυτός. Ήκανε νάτσα και δεν ήξερε τι στραφτάλιζες, λες τώρα ήρθε ο κομίτης, είπε στο κομίτη στο μυελέριο. Ένας χαμός. Το μάτι είχε γλίντα όλο το καπάκι και ένα μαύρο πράγμα μέχρι το πάνω. Είχε βαφτεί, είχε βάλει ένα κρογιό. Μοφ, λέω αυτή, πέθανε η μαθή. Και να κάθεται έτσι. Όπου γυρνούσε, αντικατόφθηκε το φως, στράβωσε μας, στράβωσε μας. Της λέω και εγώ με καλοσύνη, πάντα. Κούκλα είσαι. Μου λέει, άμα είσαι καπιτάνισσα. Άμα είσαι καπιτάνισσα, τι είσαι, σαν την δισκομπαλά. Τέλος πάντων. Πάμε στην άλλη. Η άλλη ήταν ψωάχρη. Φορούσε, τώρα μιλάμε ηλικία άνω των 60, ναι. Φορούσε μια δερμάτινη μπότα, έτσι γρεψά την, ναι, αλλά έχει το σώμα. Μια δερμάτινη μπότα μέχρι πάνω του μπούτι. Μιλάμε σφιχνή, ακαμπιμπά. Φορούσε ένα κόλλα. Ένα κόλλα δερμάτινο που αυτό διαγράφει όλα τα εσωτερικά σου και τα εξωτερικά σου. Γυάλιζε η σφιγιά της, συγγνώμη το είπα κιόλας. Και η φαινόντουσα τα από μέσα της, ένι φορούσε. Σόλχο! Φίλε, τι το στόμα μου. Που πάνω φορούσε ένα κορσέ, μέχρι να που κάνει ένα άτσα εδώ πέρα. Εντάξει, στήθος δεν είχε. Ήθελα να της πω, Μαρή Κουρώνα, Μαρή Αχλάδα, Μαρή Μαγδάλου. Μου βάζεις σε μένα τον κορσέ, τι αν δεν έχεις τον εγεμίσεις. Ξέρεις πως είσαι τώρα εσύ σαν μπάνινο, μόνο τα κορδόνια σου λείψασαι. Πλάκα μιλάμε, αλλά εδώ θέλω να ακούσετε, να με καταλάβετε, προσπαθώ να σας επηρεάσω. Αφορούσε ένα τσόκερ, λέγεται αυτό, ήταν ένα δερμάτινο που πνίεσε, πώς το στείλω το λουρί, να τσα έτσι, και κρεμού τους αλυσίδες. Αλυσίδες εδώ, και πήγαινε μια αλυσίδα και ήταν μέχρι εδώ, λέω αυτή, από το δρόμο του Καΐτιο, λέω ήρθε. Ήταν πολύ άγρια. Φορούσε ένα μαύρο κραγιό και στραφτάλιζε κι αυτό. Πα, 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 πα. Στα αυτιά της φορούσε κάτι μεγάλο σταυρό. Σε λέω, συχαμένη, λέω. Πα, 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 πα. Ξόποδο, ντρέπεσε, φρουσμένη. Και το μαλλί ήταν... Αν να δεις στις... στην κυροβίσιο. Σγουρό να τσα. Να τσα, αφού είναι η βλέπα μου από πίσω. Προσπαθούσαμε να δούμε τον κόσμο και ήταν έτσι. Ήταν πολύ άγρια. Ήταν πολύ άγρια. Ωραίο σωματάκι. Ωραίο. Και πάμε στην τρίτη. Α, την καταψώ. Και την αγριόγατα. Πώς τη λες. Φανεί τη λέγαση. Φανεί η αγριόγατα. Α, το ξεπεράσω και τον άλλο τον πολυέλο, τον γκλίτη, τη σκόμπαλα. Και είναι πειρασμένη από την δεκαετίες, το 80. Και φτάνουμε στην τρίτη, η οποία μου μπήκε στο μάτι. Δεν μπορούσα την έβλεπα τη λαζαλιζού. Τι χρώμα φορούσε. Κότσινο. Κοπέλα μου, άσχετη κοπέλα μου. Δεν είναι Πάσχα, πρώτον. Δεν είσαι Πασχαλινό Αυγό, δεύτερον. Δεν πάνε σε όλες τα κότσινα, τρίτον. Ξεπέρασε το, το total look, τον αφορούμε όλα τα ίδια χρώματα. Έχει ξεπεραστεί. Η γόβα, λουστρίνη, παλιωμοδίτικο, εντελώς. Λουστρίνη κότσινο με μια μυτή σκότωνες ψουμούχα στη γωνιά. Είχε τις ψουμούχες εκεί πέρα, ξέχασε το σωστό. Η φορούση ένα φόρεμα το οποίο, να πω σας το εξηγήσω, στους αστραγάλους ήταν στο σωστήνο, ανέβαινε πάνω, η κάλυφτε την περιφερειά της, έτσι ανέβαινε μέχρι το φάλι της φερούντουσα. Πάνω και ήταν αυτό και ερχόταν από εδώ και πει η κάλυβε το ένα χέρι και τον όξω το άλλο. Θεός. Και ένα σκουλαρίτσι με κάτι πέτρες βαρόφσι κότσινες να με το συμπάθω. Να, 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 βεβαίως. Ήτανε μόνο από την μια πλευρά, ήτανε στυλιστική άποψη αυτό, κότσινο όλα αυτά. Το κραγιό κότσινο του κερατά, συγγνώμη κιόλας, γιατί είναι και κερατάς αυτός. Κότσινο. Μιλάμε
ή μιλούσε και έλεγε τώρα θα στάξω και θα πλάσει, τώρα θα στάξω και θα πλάσει. Τα μάουλα πάνω, καφέ μέχρι πάνω. Η βλεφαρίδα η ψεύτικα ήταν τόσο βαριά που μου μιλούσε και έλεγα τώρα εμένα μιλάει, κατηλίζει, τώρα θα κοιμηθεί, δεν ξέρω. Το μαλλί ξαθώ, αλλά το ξαθώ, το ξαθώ, ξαθώ, ξαθώ και η μαύρη, πώς τη λέει εσύ, η μαύρη ρίζα δεν πρόλαβε το βάψει. Σαν το μεταξοσκόρικα, σαν το πώς το λέει εσύ αυτό. Τη σαρανταποδαρούσα, μαύρος μεταξοσκόρικας και ξαθάποδο κούκλα, μια κούκλα ήτανε. Και αρώματα δεν το συζητώ, όλα τα πόσες λιές αυτές, τα πατσουλιά. Και να έχω αυτές δίπλα μου και να μην μπορώ να σε τσετρωθώ. Να λέω, πίσω μου σε έχω, θετική ενέργεια, μην τις βλέπεις, μην τις κάνεις, μην τις δείχνεις. Δεν μπορούσα όμως, δεν μπορούσα. Και λέω, τι όμορφες που είστε, τι όμορφες που είστε. Αντί να πω κατσία, έλεγα, είστε πανέμορφες και καλά κάνετε την ηλικία σας. Καλά κάνετε στην ηλικία σας, να δίνεστε όπως θέλετε, να μην το ακούτε κανένα. Και τι όμορφες που είστε, και από που το πήρατε, και ζηλεύω, και δεν μπορώ να το βάλω εγώ. Ήλεγα, τους πέρα μπούρδες. Και μου λένε και οι δύο, αχ, μα είσαι καπετάνισσα. Το λοιπόν. Τα πήρα στο κρανίο. Τα πήρα, έτσι την ώρα τα πήρα γιατί ο Στσελάρης είχε γαζωθεί πάνω του και τις έβλεπε νάτσα. Λες εγώ, δεν μπορώ να βάλω το στραφταριζέ μου. Λες εγώ, δεν θα μου πήγαινε πάνω μου το δερμάτινο, δεν θα μιλούσε πάνω μου το δερμάτινο, αλλά με φρένινι. Λες εγώ, δεν μπορούσα να βάλω τα κότσινα, δεν μπορούσα, δεν μπορώ να την υποστηρίξω. Και έβλεπε το μάτι του γαρίδα που θα το βγάλω του το φάω. Λέω, τι εννοείται, πάει η κάμερα. Τι εννοείται, λέω. Άμεσα καπετάνισα, άμεσα λέει καπετάνισα, λέει, έτσι πρέπει να δίνεσαι, λέει, και πρέπει να δείχνεις ότι έχεις λεφτά. Λοιπόν, παλιοπατσαβουρές. Είπα, από την νέα χρονιά, όχι τώρα, παλιοπατσαβουρές. Πάει η κάμερα. Τι έγινε η κάμερα. Το βάζεις μαζί μου, ή δεν μπορεί. Εδρίασες, γελάς, γιατί κουνιέσαι τώρα λίγο. Κουστί. Σε σας μιλώ. Άμα είσαι καπετάνς, άμα είσαι καπετάνς, αυτό που σε κάνει να έχεις τα γαλόνια είναι να είσαι σωστή. Να είσαι δίπλα στον άντρα σου, στον καπετάνιο και να σε καμαρώνει. Και να σε καμαρώνουν και άλλοι. Για τον τίσιμο, την εμφάνιση, αλλά πάνω απ' όλα ότι είσαι άξια καπετάνισσα. Όχι ότι φεύγει ο άλλος εσύ. Τι δάσαλα χαντάκια. Λέω. Να βάφεσαι, να φτιάχνεσαι. Και εσύ εδώ πέρα, αυτός δουλεύει, εντάξει, τα χέρια σου τα λεφτά. Αλλά με αυτή νομίζετε ότι είναι αξία της καπετάνισσας, λυπάμαι. Η καπετάνισσα είναι αυτή που είναι άξια. Και δίπλα του, και όντα δεν είναι δίπλα του. Αυτή που είναι αξιοπρεπής. Εντάξει. Και όπως λέει ο λαός, ο λαός που δεν είναι δικό μου, το ωραιότερο κόσμημα μιας γυναίκας είναι η αξιοπρέπειά της. Αυτό ξεπερνά όλη τη όμορφά τη. Η κάμερα. Το λοιπόν, αυτά ήταν να σας πω. Βαζίλεψα εγώ που ανοίγανε σαμπάνι στις τρεις και εμένα το μόνο που ανοίξαν είναι η κεφαλή επειδή πέταξε ένας μυθισμένος ρετσίνα. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε τον γλίτα. Δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε εμείς το δερμάτινο στο δισκατουγούμα. Μπορώ εγώ να υποστηρίξω το κότσινο. Μπορώ και παραμπορώ και ρωτήξετε. Αλλά το κάνω κατ' ιδία. Το κάνω δημοσία. Τέλος πάντων. Αυτά ήθελα να σας πω. Το ωραιότερο λέει κόσμο με μιας γυναίκας είναι η αξιοπρέπεια. Την έχουμε, αλλά μας βλέπει κανένας. Μην το ξεχάσετε αυτό. Η αξιοπρέπεια είναι ξεπέραστη η ομορφιά της. Και ένα μήνυμα. Για το οποίο θα με κατηγορήσετε. Καπετάνισσες και ναυτικούλες. Κατεβάστε τη μυτή κάτω, γιατί και οι υπόλοιπες, αν είχατε τα λεφτά σας, θα προσέχουν τους εαυτούς και θα κάνεις τις λιπαναρροφήσεις και τις πλαστικές και τα μπότοξ, το μαλλί και τον ήχη. Εντάξει, σας κάνει πιο άξιες από τις άλλες αυτό, απλά έχετε περισσότερα φράγκα. Και εσείς είναι αυτή και κατεβάστε λίγο την μύτη, γιατί έτυχε να κάνετε αυτή τη δουλειά και μπράβο σας και καλοφάωτα. Οι άλλοι δεν έχουν αξία, δεν δουλεύουν, μόνο εσείς δουλεύετε. Όποιος με κατηγορήσει μπορεί να ανοίξουμε διάλογο, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά επειδή έχω βρεθεί σε τέτοιες συζητήσεις, σας παρακαλώ πολύ, η μύτη κάτω και λίγη αξιοπρέπεια, ευλάφτη και σεβασμός. Τα φράγκα δεν κάνουν τον άνθρωπο.
Ξέρω τώρα, θα ξετινήσει, θα πείτε τι λέω κακία. Όχι, δίκαια πράγματα λέω. Με σε καπετάνισσα, φαίνεται στο στατούτο σου. Ξέρεις κομμαντέρνεις σπίτι, παιδιά, οικονομικά, τον άντρα σου. Αυτό είναι αξιοπρέπεια. Που να καταλάβετε εσείς, παλιοφρόνες. Τέλος πάντων. Πνίγα από την κακία μου. Το λοιπόν, σας φίλω. Σας ασπάζομαι, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Το μήνυμά μας είναι ξεκάθαρο, αξιοπρέπεια. Μένει και δεν, και αυτοί που λείπουν και αυτοί που δεν λείπουν. Γιατί είπαμε, τα γαλόνια είναι, αυτός είναι καπιτάνιος, αυτός είναι μηχανικός, αυτός είναι οικοδόμος, αυτός είναι ψαράς, τα γαλόνια είναι αλλού. Εντάξει, κάθε άνθρωπος έχει την αξία του και δεν είναι στο πορτοφόλι του, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Σας φιλώ, σας ασπάζομαι, μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe ή εγγραφή, να πατήσετε και το καμπανάκι για να βλέπετε, να σας έρχεται ειδοποίηση για τα βίντεο και να μοιραστείτε το βίντεο άμα θέλετε. Τα φιλιά μου, σας φιλώ, σας ασπάζομαι, καλή καλή χρονιά και έρχονται όμορφα πράγματα. Έρχονται όμορφα πράγματα, σας είπα. Τώρα εγώ βλέπω πάλι το σιτσελάρι μου, δεν και λέει, γιατί μου το χαλάς. Γιατί μου το χαλάς. Ας είναι, σας χαιρετώ. Πάμε να θυμάσαι.